Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Plug Into Green, μια εκπομπή πράσινης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης που είναι παραγωγή της ημερησίας σε συνεργασία με το Energy Press και με την στήριξη της ΔΕΗ. Η εκπομπή αυτή, όπως γνωρίζετε πλέον, γιατί έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια πολλών από εσάς, προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ μέσα από την ημερησία, το Έθνος και την υβριδική τηλεόραση του Open. Πρέπει να πατήσετε το μπλε κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας. Η εκπομπή παρουσιάζει κάθε εβδομάδα όλες τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας με άξονα πάντα την πράσινη μετάβαση. Στη σημερινή εκπομπή συναντάμε τον Κωνσταντίνο Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που μίλησε στον Θοδωρή Παναγούλη, Διευθυντή του Energy Press, στο πλαίσιο του 6ου Renewable and Storage Forum. Η ενεργειακή μετάβαση προχωρά πολύ δυναμικά, λέει ο κύριος Μαύρος. Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις είναι συνθήκες στις οποίες προσαρμοζόμαστε, αλλά δεν πάνε πίσω το πρασίνισμα της οικονομίας, λέει ο ίδιος. Οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν επιτρέπουν κανένα πισωγύρισμα. Αποκαλύπτει μάλιστα πως η παγκόσμια κοινότητα θα αναζητήσει τώρα την κατανομή των πόρων της ενεργειακής μετάβασης, καθώς παγκοσμίως μέχρι το 2050 πρέπει να επενδύονται 7 τρισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να πετύχει η μετάβαση. Είμαστε σε έναν δρόμο που θα χρειαστούν γενναίες αποφάσεις, λέει ο κύριος Μαύρος. Ας μην πω όμως εγώ περισσότερα, ας δούμε τη συνέντευξη και επανερχόμαστε. Έχω τη χαρά, την τιμή θα έλεγα, να κάνω μια μικρή συνομιλία λίγων λεπτών με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μιας εμβληματικής πλέον επιχείρησης. Η ΔΕΗ ήταν πάντοτε εμβληματική, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι όταν ανέλαβε ο κύριος Μαύρος ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είχαμε μια πρώτη συνάντηση όπου τα πράγματα που μου έλεγε ως στόχους και ως δρομολόγηση κινήσεων μου φαινόντουσαν απίστευτα, απίθανα. Του το είπα ότι δεν το πιστεύω και απολύτως, διότι η μέχρι τότε πορεία δεν έδειχνε αντίστοιχες κινήσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι τουλάχιστον σε σχέση με εκείνα τα πράγματα που μου έλεγε τότε ο κ. Μαύρος, έχουν υπερβεί κατά πολύ ο ίδιος και τα στελέχη του και βεβαίως η ΔΕΗ εκείνους τους στόχους. Και πραγματικά, κύριε Μαύρο, ήθελα να το πω για να σας συγχαρώ γι' αυτό. Καλώς ορίσατε, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πραγματικά είναι αυτό το οποίο είχε συμβεί. Ναι, ομάδες κάνουν τη δουλειά και έτσι έχουμε κάνει μια καλή ομάδα, αυτό θέλω να πω, και προχωράμε. Ωραία. Θέλω τώρα με την ματιά, την λίγο πιο global που έχετε εκ των πραγμάτων, θέλω να... Και λίγες μέρες πριν έχουμε την νέα σύνοδο του COP29 στο Μπακού, να μου πείτε, είναι αλήθεια ότι αυτό που λέγαμε το μέλλον της ενέργειας είναι πράσινο, μήπως γκριζάρει λίγο, δηλαδή μήπως γενικές οι τάσεις, τα μηνύματα είναι προς μία, αν όχι οπισθοχώρηση, αλλά μία επιβράδυνση αυτού της μεγάλης τάσης της πράσινης ανάπτυξης? Αφού συγχαρώ και εγώ, γιατί κάθε χρόνο έτσι γίνεται πιο μεγάλο αυτό το συνέδριο και είναι πολύ καλό για τον κλάδο, που πρασινίζει και άλλο την ενέργεια. Να πω κάτι κατηγορηματικά. Το μέλλον της ενέργειας είναι εδώ και σίγουρα το άμεσο μέλλον που έρχεται είναι σαφέστατα πράσινο. Και να εξηγήσω λίγο σε σχέση και με το COP, το επερχόμενο και το προηγούμενο, τι εννοώ. Αν διαβάσει κανείς πώς τοποθετήθηκε ο Σάιμον Στιλ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής για το κλίμα του ΟΗΕ, είπε στο Ντουμπάι, λέει, είναι η αρχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Και αν δει κανείς τις αναλογίες, και ας μην μιλήσω μόνο για την Ελλάδα που είναι εντυπωσιακό, ας μιλήσω παγκόσμια, φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο ότι οδηγούμαστε στην πράσινη μετάβαση, στην ενεργειακή μετάβαση, ολοένα και πιο ισχυρά. Σίγουρα και οι οικονομικές συνθήκες και οι παγκόσμιες αναταραχές, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ενίοτες συνθήκες που πρέπει κανείς να προσαρμόζεται. Άλλο η προσαρμογή και άλλο η αυστηρή λέξη γκριζάρισμα που αναφέρθηκε. Άρα, σήμερα που μιλάμε, η πράσινη μετάβαση προχωράει πάρα πολύ, πάρα πολύ δυναμικά. Αναφέρθηκε και ακούσαμε και πριν στα προηγούμενα panels το θέμα της μεγάλης διείδησης στον ΑΠΕ. Άρα αυτή τη στιγμή, συνεχιζομένης της διείδησης, αυτό που χρειάζεται είναι ευέλικτη παραγωγή δίπλα, flexible generation που λέμε, σίγουρα το καύσιμο μετάβασης με το φυσικό αέριο να δυναμώσει
και έτσι προχωράμε. Ο ευρύτερος στόχος που καλούμαστε να υπηρετήσουμε είναι αυτός που δεν επιτρέπει κανένα πισωγύρισμα. Άρα, τι υπεγράφει στο Παρίσι το 2015, υπεγράφει συνθήκη ότι δεν θέλουμε να υπερβεί θερμοκρασία το σύν 1,5 βαθμό Κελσίου από την πρώτη βιομηχανική εποχή. Άρα, αυτό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε που μπορεί να σταματήσει συγκυριακά ή να επιβραδύνει συγκυριακά οικονομικά, γεωπολιτικά την ενεργειακή μετάβαση αυτή καθ' αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι προχωράμε πολύ δυναμικά. Στον Πακού θα συζητηθούν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατανομή των πόρων της ενεργειακής μετάβασης. Σκεφτείτε ότι παγκοσμίως μέχρι το 2050 πρέπει να επενδύονται 7 τρισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και αυτά δεν είναι ότι θα πρασίνισε ο πλανήτης επειδή η Ελλάδα είναι μέσα στους 10 πιο αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα των ΑΠΕ. Πρέπει να κατευθυνθούν χρήματα και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, αναπτυσσόμενες χώρες. Και εκεί νομίζω ότι θα διαμορφωθεί το πλαίσιο της συζήτησης στο επερχόμενο COP. Άρα, συνοψίζοντας αυτή την τοποθέτηση, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το μέλλον. Προχωράμε στην πράσινη μετάβαση. Είναι το άμεσο μέλλον και το απότερο μέλλον είναι η συνολικότερη ενεργειακή μετάβαση που ως υποκείμενη βάση θα έχει την πράσινη αυτή καθ' αυτή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως, τον βλέπουμε αυτό τον σκεπτικισμό, θα έλεγα, σε σχέση με την αναγκαιότητα, αλλά κυρίως σε σχέση με την ταχύτητα και με το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η ενεργειακή μετάβαση. Εκεί και με τη νέα Κομισιόν βλέπετε να έχουμε ίσως κάποια στοιχεία που πάμε λίγο προς τα πίσω. Υπάρχει ένας προβληματισμός, ο οποίος έτσι ξεκινάει πάλι από τα γεωπολιτικά θέματα. Αν κοιτάξει κάποιος όμως τις δύο αναφορές που έχουν συγγραφεί προσφάτως, και η μία είναι του Ενρίκο Λέτα και η άλλη του Μάριο Ντράγκη, τα reports που έχουμε διαβάσει, που έτσι δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και το πώς η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της θα προχωρήσει, θα δει κανείς ότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι ανταγωνιστική βιομηχανία, άρα ανταγωνιστικό ρεύμα, χρειάζεται ενεργειακή μετάβαση και χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που προορίζονται αυτή τη στιγμή για την ενεργειακή μετάβαση αυτή καθ' αυτή. Έτσι, πάλι να πω ότι και να το συνδέσω με τη Euroelectric, η οποία έβγαλε πρόσφατα εξέδωσε το report Grid for Speed. Εκεί χρειαζόμαστε 57 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέχρι το 2050 σε δίκτυα για να προχωρήσουμε τα πράγματα. Άρα, υπάρχει ανάγκη δεδομένη. Υπάρχουν οι αναφορές και οι μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν ότι για να προχωρήσει η Ευρώπη συνολικά και να μην είναι αυτός που πληρώνει τον λογαριασμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι έγινε με την Ουκρανία και ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, αυτός που πληρώνει τον λογαριασμό είναι ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό για να αλλάξει πρέπει να γίνει αυτό που οι δύο πρωθυπουργοί της Ιταλίας αναφέρουν στα reports τους. Και αυτό είναι να δοθούν περισσότερα χρήματα ώστε να γίνει ανταγωνιστικότερη η ευρωπαϊκή οικονομία. Είμαστε σε έναν δρόμο, θα χρειαστούν και νέες αποφάσεις. Νομίζω θα πάμε προς τα εκεί. Και να δούμε και τα αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Νομίζω όμως ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να σέρθουμε στα πιο δικά μας, τα ελληνικά, με δύο σκέλη. Καταρχάς, έχουμε την ΔΕΗ να μας έχει κακομάθει, καλομάθει τέλος πάντων, ας πούμε, σε σχέση με τις συνεχείς πράγματι ανακοινώσεις με εξαγορές, δίσδυση σε άλλες αγορές, επεκτάσεις κτλ. Πέστε μας λίγο για τη στοχοθεσία σας και για το αν θα ακούσουμε για σύντομα κάποιο καινούριο νέο. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι ο Όμιλος ΔΕΗ έχει το δικό του Green Deal. Δηλαδή, από την αρχή έχουμε ξεκινήσει με ένα πολύ μεθοδικό, συστηματικό σχέδιο το πώς θα κάνουμε τη δική μας μετάβαση. Άρα, λοιπόν, γνωρίζετε όλοι ότι το σχέδιό μας, το σχέδιο του Ομίλου για το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων προχωράει κανονικά. Το πρασίνισμα του μείγματος είναι εκεί και συνεισφέρουμε πολύ ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, επειδή αναφέρονται συχνά οι εξαγορές ή οτιδήποτε, εγώ θέλω να πω συνολικά τη στρατηγική μας στους τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι η οργανική ανάπτυξη, άρα η εξασφάλιση και η υλοποίηση των δικών μας έργων. Αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα και προχωρά δυναμικά. Και αυτό αρχίζει να εμφαίνεται και θα φανεί στο επόμενο διάστημα στην ηλέκτρηση σημαντικών εμβληματικών έργων και στη δημιουργία ενός capacity, ενός μιας ισχύος, πάρα πολύ μεγάλης πλέον και συνολικότερα στον άξονα της Ανατολικής Ευρώπης, όπου ο Όμιλος ΔΕΗ καθίσταται πλέον ο πιο σημαντικός παίχτης και αυτή είναι η στρατηγική. Άρα ο πρώτος πυλώνας είναι η οργανική ανάπτυξη. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η συνανάπτυξη έργων. Άρα έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με πολύ μεγάλους ομίλους για να κάνουμε
την ανάπτυξη, πραγματικότητα. Αυτό μάλλον το σχέδιό μας, πραγματικότητα. Και το τρίτο βεβαίως είναι εξαγορές, οι οποίες χρειάζονται μαζί με τις άλλες δύο πυλώνες για να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε το μείγμα έτσι όπως ακριβώς έχουμε ανακοινώσει. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν σταματάμε και ο λόγος που δεν σταματάμε τίποτα από τα τρία είναι ότι πρέπει να υπηρετήσουμε ακριβώς το επιχειρηματικό πλάνο το οποίο έχει να κάνει με αυτό που κάνει η ΔΕΗ τα τελευταία 70 χρόνια σε αυτή τη γεωγραφία στην Ελλάδα, αλλά πλέον έχει να κάνει και με την ευρύτερη στρατηγική στον άξονα της ευρύτερης γεωγραφίας πια, την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά στο ανανεώσιμο κομμάτι, έχουμε ή θα έχουμε πολύ σύντομα παρουσία σε 6 χώρες. Δηλαδή, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στην Κροατία και στην Ιταλία. Να θυμίσω δε ότι στη Ρουμανία ξεκίνησε προσφάτως η κατασκευή ενός ελικού πάρκου 140 MW. Είναι εμβληματικό αυτό το έργο και για τη χώρα εκεί, αλλά και ευρύτερα στο μέλλον με τις διασυνδέσεις χρειαζόμαστε τέτοιου είδους έργα. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη συναλλαγή, η οποία τυπικά κλείνει μες στο έτος με τη Macquarie στη Ρουμανία, με την εξαγορά της Εύρεο. Και βεβαίως θα δούμε σε όλες αυτές τις γεωγραφίες που μόλις ανέφερα πάρα πολύ σύντομα έργα να ξεδιπλώνονται και να λειτουργούν. Άρα, ναι, θα συνεχίσουμε και στους τρεις πυλώνες, προσεκτικά υπηρετώντας το επιχειρηματικό μας πλάνο. Είδηση δεν μας δώσατε πάντως συγκεκριμένη. Εντάξει, εδώ είπαμε λίγο πιο γενικά πράγματα. Θα έρθουν αυτά για να είναι και έκπληξη. Ωραίο. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούγονται από το πρωί, σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επενδυτές ΑΠΕ, ας το πούμε έτσι γενικά. Εννοώ τα θέματα των περικοπών, τα θέματα των μηδενικών ή αρνητικών τιμών, τα θέματα της δυσκολίας του να εξελιχθούν τα business plan με τον ίδιο τρόπο που είχαν σχεδιαστεί, να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις κτλ. Εσείς βεβαίως έχετε μια ειδική θέση ως ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά, θέλω τη ματιά σας πάνω σε αυτό το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επενδυτές. Ωραία, κάτι που θέλω να πω, επειδή ακούγεται συχνά, έχουμε μία ειδική θέση ως ΔΕΗ. Να πω ότι, ναι, η ΔΕΗ έχει ιστορικά μια καλή θέση. Τη διαμορφώσαμε, τη διεκδικήσαμε και αυτή τη στιγμή την έχουμε επειδή δουλέψαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αναφέρομαι και στην καθετοποίηση, αλλά και στη χρήση αυτής. Ναι, λοιπόν, εμείς προχωράμε το σχέδιό μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε. Σίγουρα είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ίδιο με αυτό που ήταν πριν από 5 χρόνια ή ακόμα και πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι πλέον ένα περιβάλλον με εγγυημένες τιμές, δεν είναι πλέον ένα περιβάλλον με εγγυημένη έγχυση στο δίκτυο. Άρα, σίγουρα είναι μια συνθήκη η οποία χρειάζεται μεγάλους επενδυτές, χρειάζεται επενδυτές με συγκεκριμένη στόχευση και χρειάζεται και υποστήριξη ευρύτερα στο να προχωρήσουμε δίκτυα, αποθήκευση και άλλες τεχνολογίες οι οποίες θα υποστηρίξουν. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν δύο σημεία τα οποία οι επενδυτές νομίζω πρέπει να κοιτούν περισσότερο και το κοιτάμε και εμείς, έτσι. Το ένα είναι η χρηματοδότηση των έργων, άρα το μείγμα, ποια είναι τα ίδια κεφάλαια και πώς είναι ο δανεισμός. Αυτό μπορεί να αλλάξει και με πακέτα χρηματοδοτήσεων ανάλογα με το αν υπάρχουν προγενέστερα έργα τα οποία ήδη έχουν feed-in tariffs και βάζει κανείς έργα τα οποία έρχονται στη merchant αγορά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η τεχνολογία στην οποία επενδύουν οι επενδυτές αυτή τη στιγμή. Άρα, αυτό που ονομάζουν πολλοί μονοκαλλιέργεια σε διάφορες τεχνολογίες, χρειάζεται να δούμε να εξελίσσεται σε ένα μείγμα διαφόρων τεχνολογιών. Άλλωστε, αυτό είναι και το ζητούμενο. Άρα, νομίζω ότι και οι επενδυτές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το ζητούμενο της ενεργειακής μετάβασης. Το οποίο ποιο είναι? Διαμόρφωση συνθηκών για αποκεντρωμένη παραγωγή και βεβαίως στοχευμένο μείγμα διαφόρων τεχνολογιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του μείγματος και των νέων τεχνολογιών πρέπει να διαβάσουμε για την κάπως πιο επίμονη θέση της ΔΕΗ πλέον στα έργα αντισυοταμίευσης. Ναι, είναι αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή η ενεργειακή μετάβαση και το πραξίσμα του μείγματος έρχεται χέρι-χέρι και εφάπτεται με τρία πράγματα. Είναι σίγουρα η δημιουργία και η εξέλιξη των δικτύων, σίγουρα η αποθήκευση, αλλά βεβαίως και η ευέλικτη παραγωγή, το flexible generation σε όλο τον άξονα του ευρωπαϊκού χώρου που εμείς είμαστε παρόντες, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, χρειάζεται για να μπορέσει να υποστηρίξει το intermittency, αν θέλετε, την στοχαστικότητα της παραγωγής και για να μπορέσουν να δουλέψουν χέρι-χέρι αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο στο οποίο εμείς θα δώσουμε μεγάλη έμφαση. Κύριε Παύλε, με αυτό να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και για τη στήριξη και βεβαίως, ας πούμε, για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Μίλησε φυσικά και για τις προτεραιότητες της ΔΕΗ ανανεώσιμες ο κύριος Μαύρος. Ακούσατε πως απόλυτη προτεραιότητα είναι η οργανική ανάπτυξη των ανανεώσιμων που προχωρά δυναμικά και καθιστά τη ΔΕΗ ηγέτη στον άξονα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και πως πολύ σύντομα η ΔΕΗ θα έχει παρουσία σε 6 χώρες τις ανανεώσιμες πηγές και θα δούμε έργα να ξεδιπλώνονται και να λειτουργούν. Στο μεταξύ, όμως, να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από το χώρο της ενέργειας. Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα απόβλητα, με σημαντικές διατάξεις για την προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή των μπαταριών, σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η προσθήκη μπαταρίας με fast-track διαδικασίες τόσο για τα φωτοβολταϊκά που βρίσκονται σε λειτουργία, όσο και για εκείνα που έχουν πάρει οριστικές προσφορές σύνδεσης, είναι μια σοβαρή πρόοδος, καθώς τα έργα αυτά θα μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο σύστημα. Στόχος του νομοσχεδίου είναι μέσα από αδειοδοτικά κίνητρα να αναπτυχθούν μπαταρίες συνολικής ισχύως 1,5 έως 2 γιγαβάτ. Σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονους πλέον τομείς στα πρώην λιγνητικά πεδία της Δυτικής Μακεδονίας δρομολογεί η ΔΕΗ στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού της πλάνου που θα ανακοινωθεί επίσημα στις 14 Νοεμβρίου. Πρόκειται για έργα συνολικού ύψους αρκετά πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που απλώνονται σε βάθος πολλών ετών. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά που δρομολογεί ο όμιλος στην περιοχή. Επιπλέον επενδύσεις σε μπαταρίες, για τις οποίες υπολογίζεται ένα κονδύλι 300 εκατομμυρίων ευρώ. 3 μεγάλα έργα στην αντλησιοταμίευση, μία μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού και επενδύσεις σε data center, ένα τομέα που δίνουν πλέον μεγάλη έμφαση. Στις 94 τεραβατώρες έφτασε η παραγωγή των φωτοβολταϊκών στην ευρωπαϊκή αγορά, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του οίκου Montel Analytics. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ για την ηλιακή παραγωγή, καταγράφοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το περσινό τρίμηνο. Η μεγαλύτερη παραγωγή ήταν Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Σημειώνεται ότι τα αιωλικά πέτυχαν τη δεύτερη καλύτερη απόδοση. Συνολικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων βιομάζας, υδροηλεκτρικών και αποβλήτων, έφτασαν στο 50,88% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη το ίδιο διάστημα. Και κάπου εδώ, μια ακόμη εκπομπή Plug into Green έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη στις 8 με νέες συνεντεύξεις και πολλές ειδήσεις. Έως τότε, μείνετε συντονισμένοι. energypress.gr, imerisia.gr.